Μοιρασμένη είναι η κοινή γνώμη σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, δηλαδή για το πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι, με τον περισσότερο κόσμο να λέει πως φοβάται και πως λαμβάνει τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής, ενώ υπάρχει και εκείνη η μερίδα πολιτών που λέει πως δεν φοβάται και πως πρόκειται για έναν απλό ιό, για τον οποίο έχει γίνει υπέρ του δέοντος λόγος. Ψυχραιμία συστήνουν οι πιο ήρεμες φωνές, μιλώντας στην κάμερα του Ήπειρου στη Βιέννα και στις σπουδάστριες του Δημόσιου ΙΕΚ Ιωαννίνων από το τμήμα Δημοσιογραφίας, Ρούλα Θανασοπούλου και Βαρβάρα Καξίρα, που πραγματοποίησαν το συγκεκριμένο γκάλωπ στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. Ήθελα να ρωτήσω, φοβάστε τον κορονοϊό? Όχι βέβαια. Έχετε πάρει κάποια μέτρα προφύλαξης? Ατομικής υγιεινής. Τίποτε παραπάνω. Όχι πανικός. Φοβάστε τον κορονοϊό? Όχι, ρε, τι άνθρωπο. Έχετε πάρει κάποια μέτρα προφύλαξης? Βέβαια. Τι ακριβώς, μάσκα και αντισηπτικά? Ναι, μάσκα μου. Πόσο φοβάστε τον κορονοϊό? Δεν τον φοβάμαι καθόλου. Αν με έχεις πίστη, πιστεύω όλα είναι καλά. Πολύ, πάρα πολύ. Παίρνετε κάποια μέτρα προφύλαξης? Αυτά που χρειάζονται. Δηλαδή? Μάσκες, αγκάθια, τα χαρά που χρειάζονται όλα. Πιστεύετε ότι η χώρα είναι έτοιμη για το ενδεχόμενο πανδημίας? Βεβαίως. Γιατί το μελετάτε? Καλομελέτα και έρχεται. Α, τι να δεν φοβάστε? Όχι, δεν φοβάμαι. Τι να φοβηθώ? Πιστεύετε ότι κινδυνεύει, η χώρα είναι έτοιμη για το ενδεχόμενο πανδημίας? Εγώ είμαι έτοιμος πάντως. Φοβάστε τον κορονοϊό? Όχι. Παίρνετε κάποια μέτρα προφύλαξης? Όσο μπορώ, αντισηπτικό, μαντιλάκια, όλα αυτά που πρέπει να γίνονται έτσι κι αλλιώς, όχι μόνο με τον κορονοϊό. Φοβάστε τον κορονοϊό? Όχι. Αυτά είναι όλα ψευδεία. Μια γρυπούλα είναι και οι Αμερικάνοι την έκαναν τη δουλειά. Όπως όλες ακόμα. Έτσι. Έχετε πάρει μέτρα προφύλαξης? Ναι, αυτά τα καθιερωμένα. Πλύσιμο των χεριών, τα αντισηπτικά, αυτά. Αν φοβάμαι, στα λογικά πλαίσια. Έχετε πάρει μέτρα προφύλαξης? Όχι, τι μέτρα να πάρω? Πλένετε τα χέρια σας, ακούτε τις οδηγίες? Καλά, εντάξει, θα πλύνω τα χέρια μου, δεν θα πάω να αγκαλιαστώ και με τον οποιονδήποτε, όμως ξέρω ότι δεν μπορείς να φυλαχτείς. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο, αν δεν κάνω αυτό, εντάξει. Δεν ξέρεις. Από τη στιγμή που οι αποστάσεις, ας πούμε, έχουν εκμηδενιστεί, αεροπλάνα, πλοία, φορτηγά, αυτά. Φοβάστε καθόλου? Όχι. Οι Έλληνες δεν φοβούνται γιατί είναι από μόνος τους οι... Μάσκες, όχι. Μάσκα να κυκλοφορώ τώρα στον δρόμο. Κοίταξε, το μόνο μέτρο που παίρνω, επειδή είμαι ειδικός, ένα μέτρο από εσάς, παράδειγμα, θα μείνω. Ένα μέτρο. Ό,τι λένε οι ειδικοί, ένα μέτρο πρέπει να μείνω, γιατί ένα πρωί, ξέρετε. Και όταν φταρνίζομαι, πάντα φταρνίζομαι μέσα στο ρούχο ή μόνο αυτό. Το μέτρο. Αυτά εξυπακούει λίγο. Παίρνετε κάποια μέτρα πρόληψης και προφύλαξης, μάσκες, αντισηπτικά? Μάσκες δεν παίρνω, αλλά όλα τα άλλα τα ιδίως ό,τι αφορά με την υγιεινή, τα χέρια μας. Σε ό,τι αφορά την ακύρωση όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων στα πλαίσια προστασίας των πολιτών, διχασμένοι εμφανίζονται και εκεί οι πολίτες, με τους περισσότερους να θεωρούν πως τουλάχιστον τα αποκριάτικα έθιμα στα Γιάννενα που γίνονται σε εξωτερικούς χώρους δεν θα έπρεπε να ακυρωθούν. Ήταν καλή αρχή η ακύρωση όλων των εκδηλώσεων, αν και νομίζω ότι υπάρχει και λίγο παραπληροφόρηση γενικότερα, αλλά οκ. Okay. Η ματέωση της Τζαμάλας πώς τη βλέπετε? Εντάξει, λίγο υπερβολικό μου φαίνεται. Υπερβολικό. Γιατί υπάρχουν πολύ λίγα κρούσματα στην Ελλάδα. Αλλά τι να πούμε τώρα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι εμείς. Μία από τα ίδια θα πω, ρε παιδιά. Δηλαδή τώρα οι τζαμάλες τουλάχιστον είσαι έξω. Μετά θα μαζευτούν όλοι μέσα μαγαζιά. Εντάξει, τώρα θα φοβόμαστε να πούμε καλημέρα, θα φοβόμαστε να πάνε τα παιδιά σχολείο. Για τις τζαμάλες τι έχετε να πείτε, πω κύριο? Να σας πω τώρα. Πήγα και πλήρωσα το νερό κάτω εκεί, ήταν 30 άτομα μέσα. Δεν είναι χειρότερο αυτό που γίνεται εκεί από το να πάμε έξω στις τζαμάλες που είναι στη φύση? Η παρέλαση εδώ που θα γίνονται ο καρνάβαλος και αυτά δεν είχε κανένα πρόβλημα. Έπρεπε να γίνει. Η τζαμάλα είναι έξω στον πλατεία, δεν είναι μέσα σε κλειστό χώρο. Άκυρο. Αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να γίνει εδώ. Γιατί ξέρεις γιατί και οι ξενοδόχοι έρχονται από άλλα μέρη το ένα και το άλλο. Και τώρα αυτό μετά οι τζαμάλες είναι ανοιχτά, ρε παιδιά. Είναι σε πάρκα, είναι στο ένα, είναι στο άλλο. Αυτό είναι απαράδεκτο για τα Γιάννενα. Μπροστά στον κίνδυνο του κορονοϊού, το βλέπω να είμαι υπέρ της ματαίωσης.